Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Θετικό το κλίμα μετά την επανέναρξη των συνομιλιών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Όλαφ Σόλτς. Ζωντανές συνδέσεις. Μένεται ο πόλεμος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Διπλή προειδοποίηση από Παπά και Ματζουράνη μέσω του Άξιον 24 στην Έφη Αξιόγλου που κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Τη ζητούν να πάρει ξεκάθαρη θέση μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό σε συνεργασία με την Έφη Αξιόγλου εμφανίστηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο πολλακισμός είναι η κυρίαρχη τάση στον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ασφυκτικό κλοιό η Γάζα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν συνεχώς στρατηγικά σημεία της Χαμάς, όπως το Κοινοβούλιο και το Αρχηγείο Στρατιωτικής Αστυνομίας. Βίντεο δείχνει πως τα τούνελ οδηγούν στα νοσοκομεία της Γάζας, τα οποία χρησιμοποιεί ως ασπίδα η Χαμάς. Κοντά σε συμφωνία οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές για την απελευθέρωση 70 ομήρων. Σαφάρι ελέγχων στην αγορά για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 1.500 πρόστιμα. Οι ποινές αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν εισπραχθεί 4,3 εκατομμύρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στο Άξιον 24 πως οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με το μέτρο της σταθερής μείωσης των τιμών. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τελικά και όχι στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου το τέτα-τέτ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Περντογάν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Η τελευταία φορά που ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν είχε έρθει στην Αθήνα ήταν το 2017. Τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύει πολυπληθή αποστολή με υπουργούς και άλλους αξιωματούχους. Στην αίθουσα ειδήσεων με όλες τις πληροφορίες είναι ο Δημήτρης Κρικέλλας, ενώ έχουμε συνδεθεί ζωντανά και με τον ανταποκριτή του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη. Δημήτρη, ξεκινάμε με σένα. Για ποιο λόγο θα γίνει η συνάντηση στην πρωτεύουσα? Ναι, η Ιωάννα, η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κλείδωσε. Ίδια ημερομηνία, διαφορετική πόλη, καθώς το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί στην Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη αλλαγή, αν και τρεις εβδομάδες πριν το Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε κατόπιν συνεννοήσεως της Αθήνας και της Άγκυρας, με αρμόδιες πηγές να επικαλούνται οργανωτικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βερολίνο, όπου βρίσκεται και μιλώντας σε εκδήλωση του Ιδρύματος Adenauer, αναφέρθηκε στην συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Αθήνα. Αρχικά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για την τουρκική επιθετικότητα των προηγούμενων ετών, αλλά μίλησε επίσης και για τη νέα φάση στην οποία έχουν μπει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με στόχο, όπως είπες, παρά τις αντίθετες θέσεις οι οποίες έχουν Αθήνα και Άγκυρα στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να συνεχίσουν να χτίζουν πάνω στη θετική ατζέντα, η οποία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους 10 μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. We've agreed on a path towards normalizing our relationships. We will meet again in Greece in December. With the aim to set, you know, a positive agenda and not let our long-standing differences escalate to a point where we risk a military conflict. So manage our difficulties and build upon a positive agenda. This is the approach I've taken. Now, of course, I completely disagree with comments of President Erdogan regarding Hamas, and I don't think I'm the only European leader who will say that. At the same point, this is no reason not to welcome President Erdogan in Greece. Πάμε και στην Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για να μας πεις, Νίκο, τι λένε τα τουρκικά μέσα. Η Ιωάννα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συγκύκλιος από τα τουρκικά μέσα, αλλά και από την τουρκική προεδρία και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο σχολιασμό ή δεν έχουν επισημοποιήσει ακόμα την άφηξη του Ταγί Περντογάν στην Αθήνα σε 7 Δεκεμβρίου.
Ωστόσο, μπορώ να σου πω ότι ο τουρκικός τύπος στέκεται θετικά, βλέπει με θετικό μάτι το ξεπάγωμα των μέτρων εμπιστοσύνης που ξεπάγωσαν χθες στην Άγκυρα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το πρωτοσέλιδο των δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριγέτ που μιλά για μνημόνιο φιλίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Συνεχίζονται τα βήματα εξομάλυνσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Ενώ και η γενή ΣΑΦΑΚ, η υλοκυβερνητική γενή ΣΑΦΑΚ, αναφέρει ότι σύνοδος κορυφής εμπιστοσύνης με την Ελλάδα. Μάλιστα, Ιωάννα, να σου πω ότι σύμφωνα με την Χουριγέτ, συμφωνήθηκε χθες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες να υπάρχει ένας απευθείας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών, Υπουργεία Άμυνας και στα αρχηγεία των επιτελείων του στρατού. Πάντως, να πούμε, Ιωάννα, ότι η διαφοροποίηση Ελλάδας και Τουρκίας στο θέμα της Χαμάς, θυμίζουμε ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Χαμάς είναι απελευθερωτικό κίνημα και όχι τρομοκρατική οργάνωση, φαίνεται πως δεν επηρεάζει προς το παρόν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μένεται ο πόλεμος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Διπλή προειδοποίηση από Νίκο Παπά και Γιάννη Ματζουράνη μέσω του Άξιον 24 στην Έφη Αχτσιόγλου, η οποία κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Τη ζητούν να πάρει ξεκάθαρη θέση μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό σε συνεργασία με την Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο πολλακισμός είναι η κυρίαρχη τάση στον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με καζάνι που βράζει, συνεχίζει να μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την αποχώρηση της ομπρέλας, καθώς η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου μετράει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της. Ακόμα και αυτό της αποχώρησης από την Κουμουνδούρου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, προειδοποίηση προς την πλευρά της πρώην Υπουργού, χρησιμοποιώντας μάλιστα αιχμηρό λόγο, απίφθηναν μέσω του Άξιον 24 οι Νίκος Παπάς και Γιάννης Ματζουράνης, με τον πρώτο να τη ζητάει να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή σε όσα έχουν υποθεί ως τώρα και να προχωρήσουν όλοι μαζί. Να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή, όπως είπε και ο Στέφανος, να ξεσκονίσουμε αυτά που υπόθηκαν τα βαριά σε όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι όλοι ενεργοί και στο Κοινοβούλιο και στις δράσεις του κόμματος. Λέτε για την κυρία Αχτσιόγλου, ότι της πρότεινε νομίζω τη θέση του οποία τώρα έχετε εσείς. Βεβαίως. Του τομεάρχη οικονομικού. Βεβαίως και ήταν μια άστοχη επιλογή εκ μέρους της, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε ακροδεξιό πρόεδρο και όποιοι το λένε, θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορεί να παραμείνουν κάτω από έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον εκείνων που αποχώρησαν από το κόμμα, κατηγορώντας τους ότι στρέφονται ανοιχτά εναντίον της νέας ηγεσίας. Ο πρόεδρος είπε κάτι το οποίο δεν ήταν απόλυτα σύμφωνο με την πολιτική που έχουμε συμφωνήσει από το προηγούμενο συνέδριο. Εκεί γίνονται οι συζητήσεις. Εδώ λοιπόν είναι μια ευθεία αφισβήτηση από την πρώτη μέρα. Του. Από την πλευρά της η ομπρέλα υπεραμείνεται τις επιλογές της να φύγει από την Κουμουνδούρου, αφήνοντας ανοιχτό για το μέλλον το σχηματισμό ενός νέου πολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής και ανανεώτικης αριστεράς. Την πρώτη στιγμή φάνηκε ο κύριος Κασελάκης ήθελε άλλο κόμμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό κρατάω. Δεν κρατάω ούτε τι είπε για την Πέμπτη Φάλαγγα. Το κυρίαρχο ότι έχει ένα μοντέλο διακυβέρνηση του κόμματος. Δεν ταιριάζει με την αριστερά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να εμπλέκεται στα ισοκομματικά του ζητήματα. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Άξιον 24, δήλωσε ότι ο πολλακισμός καθίσταται επίσημη ιδεολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι μία από τις κυρίαρχες τάσεις, όπως λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ο πολλακισμός στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι πλέον έχει γίνει η κύρια τάση και αυτό φαίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Ο Στέφανος Κασελάκης επιχειρεί να αφήσει πίσω του τα ισοκομματικά ζητήματα, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει ένα άλμα προς τα εμπρός. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, υποδέχεται αυτή την ώρα στο γραφείο του στη Βουλή τον συνήγορο του πολίτη Ανδρέα Ποτάκη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Γιώκας θα μας πει περισσότερα, Αντώνη. Και επιχειρεί ο Άννα ξεκάθαρα να αφήσει πίσω του όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, για να μην πούμε τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή την ανοιχτή αμφισβήτηση και την εσωκομματική σύγκρουση, και να κοιτάξει προς το μέλλον, διότι στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι μόνο εάν κάνουν αυτό το άλμα προς το εμπρός, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά να σταθεροποιηθεί αρχικά δημοσκοπικά και στη συνέχεια να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα και την άνοδό του στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, το εσωκομματικό μέτωπο στην Κουμουνδούρου συνεχίζει να είναι υπαρκτό και όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις κυρίας Αχτσιόγλου. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
Όλο και πιο βαθιά στη λωρίδα της Γάζας, κυρίες και κύριοι, εισχωρούν οι δυνάμεις του Ισραήλ με στόχο να φτάσουν στα στρατηγεία των τρομοκρατών. Ταξιαρχίες των Ισραηλινών μπήκαν στο αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς, ενώ άρματα μάχης βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το νοσοκομείο Αλσίφα. Εικόνες από τούνελ της Χαμάς που οδηγεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο και οπλοστάσιο της οργάνωσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η τρομοκρατική οργάνωση δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει αμάχους με αντάλλαγμα. Μα ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός. Οι Ισραηλινές δυνάμεις φύγουν τον κλειό γύρω από τη Χαμάς, με το στρατό να προελάβει όλο και πιο βαθιά στον Παλαιστινιακό θύλακα. Μετά τη φωτογραφία ταξιαρχαίως του Ισραηλινού στρατού μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου της Γάζας, έρχεται στη δημοσιότητα και η εικόνα της ίδιας ταξιαρχίας μέσα από το αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς. Το νοσοκομείο Αλσίφα γίνεται το επίκεντρο του πολέμου. Ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα βρίσκονται μια ανάσα από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της λωρίδας της Γάζας, που οι Ισραηλινές αρχές θεωρούν στρατηγικό κρυσφύγετο της Χαμάς. Περίπου 10.000 εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι και τραυματίες είναι εγκλωβισμένοι στο Αλσίφα. Με τον στρατό του Ισραήλ να υποστηρίζει στεναρά πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία ως πολεμικά όπλα και κάνει τους αμάχους ανθρώπινες ασπίδες, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων αποκαλύπτει τούνελ των τρομοκρατών που οδηγούν σε παιδιατρικό νοσοκομείο. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Look at what Hamas is holding inside the hospital. Ο πρόεδρος Biden λέει πως τα νοσοκομεία πρέπει να προστατευτούν. Οι νεκροί Παλαιστίνοι ξεπερνούν τους 11.200 και η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική. Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει ομήρους με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70. Αγριές μάχες μεταξύ Ισραηλινών και Χαμάς μένονται διάκοπα στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Συνάντηση έχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό καγκελάρι Όλαφ Σόλτς. Οικονομία, ενέργεια και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών, οι οποίοι μετά τις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών Ελλάδας-Γερμανίας θα δώσουν συνέντευξη τύπου. Συνδεόμαστε ζωντανά με το Βερολίνο και τον απεσταλμένο του Action 24 Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, σε ακούμε. Όλα τα ανοιχτά μέτωπα, Ιωάννα, σε διμερές ευρωπαϊκό αλλά και περιφερειακό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Όλαφ Σόλτς και προφανώς και στις διευρυμένες συνομιλίες που θα επακολουθήσουν. Είναι ξεκάθαρη από ελληνικής πλευράς η επιδίωξη να αναδειχθεί αφενός η προσέγγιση με τη Γερμανία τόσο στα περιφερειακά ζητήματα, δηλαδή στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο και στο μεταναστευτικό. Άλλωστε, εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη χθεσινή συζήτηση στο ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ, επισήμανε και έκανε και μία παρέναση προς τη γερμανική πλευρά να προχωρήσει πιο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις που θα σταματήσουν να την καθιστούν μαγνήτη, ώστε να πιάνουν τόπο και όλες οι ενέργειες που γίνονται στα εξωτερικά σύνορα από τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, η οικονομία είναι ένα ζητούμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκπέμψει με καθαρό τρόπο τα μηνύματα που αφορούν στο σύμφωνο. Σταθερότητας, δηλαδή την ανάγκη για ευελιξία αλλά και για περισσότερα κονδύλια στο μεταναστευτικό αλλά και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Από εκεί και πέρα, τα ελληνοτουρκικά είναι ένα μέτωπο και ένα πεδίο στο οποίο θα γίνει συζήτηση και προφανώς και αναφορά στην συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Και από εκεί και πέρα, είναι σαφές και το μήνυμα, το προσκλητήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη για επενδύσεις, να αυξηθεί δηλαδή η παρουσία των γερμανικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, με δεδομένη και την καλή πορεία, Ιωάννα, της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα αλλά και με την ταχύτατη μείωση του δημοσίου χρέους. Ήταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από το Βερολίνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ της δολοφονίας της 23χρονης Φέης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πεζοδρόμιο της Κυψέλης τον Οκτώβριο του 2021. Προφυλακιστές για τον μαρτυρικό θάνατο της κοπέλας κρίθηκαν η μητέρα, η αδερφή και η σπιτονοικοκυρά της. Η κατηγορούμενη αδελφή του θύματος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της Φέης, υποστηρίζοντας ότι το έκανε επειδή τη μισούσε. Τα γεγονότα όμως περιπλέκονται, καθώς η ομολογία της αδερφής
φαίνεται να είναι σε διάσταση με ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ενώ η ίδια ζήτησε από την ανακρίτρια τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς επικαλέστηκε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σκότωσα γιατί τη μισούσα, φέρεται να ομολόγησε κατά την απολογία της στην 15η τακτική ανακρίτρια η 23χρονη αδερφή της Facebook ο Γιώργου, η οποία βρέθηκε νεκρή και πεταμένη σε πεζοδρόμιο στην Κυψέλη. Ο πατέρας του 23χρονου θύματος, συγκλονισμένος, μιλάει στο Action 24 και ζητάει δικαιοσύνη για την κόρη του. Φυσικά και με ευχαριστημένος. Δικαιώθηκα. Να κλειστούν μέσα για πάντα. Όλες το ξέρανε και όλες το βλέπανε. Αλλά λυπάμαι κιόλας γιατί. Εντάξει, παιδί μου ήταν και το άλλο. Δεν γνώριζα τίποτα, μην να μην είχαν σε άλλο κόσμο εντελώς. Δεν παίρναγε καλά, αλλά δεν μου λέγανε αυτά που συνέβαιναν. Το πρωί της Δευτέρας, η 23χρονη αδερφή της Φέης, η μητέρα της και η σπιτονοικοκυρά της πέρασαν το κατόφλι της ανακρίτριας. Μετά από μαραθώνια απολογία με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστές. Να αποφασίσει ο κύριος εισαγγελέας και της κυρίας ανακρίτριας να προφυλακίσει και τις τρεις, σημαίνει ότι υπήρχαν σοβαρότατες ενδείξεις εμπλοκής της κάθε μίας. Τώρα, τις αποδιδόμενες εμείς... κακουργηματικές πράξεις. Η 23χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι μόνη της προχώρησε στο έγκλημα. Συγχρόνως ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης επικαλούμενη ψυχιατρικά προβλήματα. Ενώ η 53χρονη μητέρα του θύματος και η 56χρονη σπιτονοικοκυρά της εμφανίζονται να αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην ανθρωποκτονία της Φέης. Θύμα το οποίο έχει δολοφονηθεί και έχουμε αυτή τη στιγμή την πρώτη πράξη της δικαιοσύνης. Η δεύτερη και τελευταία πράξη θα είναι το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για την καταδίκη των κατηγορουμένων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά πληροφορίες, δεν ταιριάζουν με την ύπαρξη ενός δράστη, με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό το σενάριο της συνδρομής στην δολοφονία και των άλλων δύο κατηγορουμένων. Περιμένετε, διότι αυτή η υπόθεση έχει βάση. Μπορεί να είναι μάρτυρες, μπορεί να είναι κάποια άλλα στοιχεία. Η ανακριτική έρευνα τώρα μόλις ξεκίνησε. Τρεις γυναίκες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και διακοπή οικίησης σε βαθμό κακουργήματος. Πεζός παρασύρθηκε νωρίς το πρωί από σειρμό του τραμ στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Η κατάσταση του τραυματία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Συνδεόμαστε ζωντανά με το σημείο και την Στέλλα Χριστοδουλίδου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Στέλλα. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, Ιωάννα, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από τραμ στο σημείο που βρισκόμαστε στο Νέο Κόσμο λίγο μετά από τις 6 το πρωί και συγκεκριμένα στις 6 και 10. Εδώ, λοιπόν, στη συμβολή των οδών, μάχησε αναλάτου και πήγασου όταν ο πεζός επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και να περάσει μετά από λίγο την διάβαση πεζών, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πίσω μου στο σημείο. Τότε λοιπόν έγινε και παρασύρθηκε και από το διερχόμενο τραμ. Αμέσως ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στέλλα, σε ευχαριστώ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξιχνίαση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας με τους Κροάτες Χούλιγκαν. Το νέο στοιχείο με τον εντοπισμό DNA 35χρονου Έλληνα οπαδού, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των αρχών, δεν φαίνεται να λύνει το μυστήριο της δολοφονίας. Εκτός από το συγκεκριμένο μαχαίρι, είχε βρεθεί αίμα του άτυχου Μιχάλη και σε άλλο, που η αστυνομία το αποδίδει σε έναν 23χρονο Κροάτι Χούλιγκαν. Ο 35χρονος αρνείται ότι χτύπησε έστω και άθελά του τον 29χρονο. Ένα από τα κατασκευθέντα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και των Κροατών Χούλιγκαν το βράδυ της 8ης Αυγούστου φέρεται να περιπλέκει και όχι να ρίχνει φως στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Και αυτό καθώς πάνω του υπάρχει το αίμα του 29χρονου αλλά και γεννητικό υλικό του πρόσφατα συλληφθέντα 35χρονου Έλληνα οπαδού και φίλου του θύματος. Δεν υπάρχει έγγραφο ακόμα το οποίο θα πρέπει να μας λέει το DNA αυτό σε ποιο μαχαίρι ταυτοποιήθηκε, αν ταυτοποιήθηκε σε λάμα ή λαβή ή σε ποιο σημείο του μαχαιριού και τι είδους DNA, αίμα, υδρότας, άλλο να έχει αίμα ο 35χρονος, άλλο να έχει υδρότο. Η παρουσία του 35χρονου στα επεισόδια ήταν γνωστή στις αρχές ήδη από τον Αύγουστο, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να τρέχει δίπλα στον Μιχάλη, ενώ σε στιγμιότυπο οι δύο άνδρες φαίνεται να έρχονται σε επαφή. Ο ίδιος πάντως είχε ισχυριστεί στις αρχές πως είχε πάνω του έναν σουγιά, τον οποίον πέταξε πολύ πριν ακουμπήσει τον Μιχάλη. Το σουγιά τον πέταξα πολύ νωρίτερα, μόλις μπαίναμε στο πεζοδρόμιο, γιατί φοβόμουν ότι θα με περικυκλώσουν.
Είμαι σίγουρος ότι αν τον κρατούσα στο χέρι, ενώ ο Μιχάλης ήταν δίπλα μου, σίγουρα δεν τον ακούμπησα με το μαχαίρι, αλλά μόνο χέρι με χέρι. Ακουμπήσαμε ή ώμο με ώμο. Το αίμα του άτυχου Μιχάλη εντοπίστηκε και σε ένα ακόμη μαχαίρι, το οποίο ανήκει σε 23χρονο Κροάτι χούλιγκαν και κατασχέθηκε κατά τη σύλληψή του. Τα δύο αυτά μαχαίρια που είχαν πάνω το αίμα του Μιχάλη έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών, καθώς εκτιμούν πως θα μπορέσει να δείξει τον δράστη. Ο ιατροδικαστής σε κατάθεσή του απομονώνει εκ των πολλών μαχαιριών δύο, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη συγκεκριμένη τομή. Διότι με βάση την ιατροδικαστική έκθεση, η τομή είναι πολύ βαθιά, είναι 7-8 εκατοστά και κατά την άποψη του ιατροδικαστή μιλάμε για ένα έντονο επιθετικό χτύπημα. Δεν μιλάμε για ένα εξαμελίας. Κατά λάθος, η ακούμπηση έκανα μια μυχή. Σημαντικό στοιχείο επίσης θεωρείται πως οι κοιλίδες αίματος του 29χρονου θύματος βρέθηκαν ακόμη και 200 μέτρα από το σημείο στο οποίο οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ φαίνεται να έρχονται σε επαφή. Ενώ ο 35χρονος από την πλευρά του φαίνεται να αρνείται πως τραυμάτισε ακόμη και άθελά του το θύμα. Αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη του γνωστού τηλεπαρουσιαστή για τη δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας ενημερώσει. Σήμερα το πρωί έφτασε η Ιωάννα λοιπόν στο τριμελές εφετείο πλημελιωδικών ο παρουσιαστής που κατηγορείται για την διακίνηση ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2022 για πενταετή φυλάκιση με τριετή αναστολή και του είχε επιβληθεί και το πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Ο ίδιος ο παρουσιαστής άσκησε έφεση, όπως έφεση άσκησε και ο εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος θέλησε από πλημέλημα να μετατρέψει το δείγμα αυτό σε κακούργημα. Και όλα αυτά, Ιωάννα, θα κρυφούν από το σημερινό δικαστήριο, μόλις αυτό ξεκινήσει. Σε ευχαριστώ, Ανδρονίκη. Περνάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας. Απλησίαστα είναι φέτος τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά. Οι περισσότεροι έχουν αρχίσει να αγοράζουν μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, βάζοντας όμως πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη σε σχέση με πέρυσι, αφού έχουν αυξηθεί οι τιμές στις πρώτες ύλες. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα φτάσουν μέχρι και τα 16 ευρώ το κιλό. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες μπορεί να βρίσκονται ήδη στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων. Οι πικρές τιμές, ωστόσο, δεν φαίνεται να γλυκαίνουν τους καταναλωτές. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τα μελομακάρονα και χωρίς τις κουραμπιέδες. Ας τα φάνε μόνοι τους. Αυτοί που τα φτιάχνουν και αυτοί που τα πουλάνε. Φέτος, οι τιμές στα μελομακάρονα κυμαίνονται από 10 ευρώ και 90 λεπτά έως 16 ευρώ το κιλό, τα μελομακάρονα με σοκολάτα στα 18 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες από 14 ευρώ και 60 λεπτά έως 16 ευρώ το κιλό και οι δίπλες στα 15 ευρώ το κιλό. Αντί για μισό κιλό, θα πάρουμε ένα τέταρτο. Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τιμών παίζει το κόστος των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας. Όπως λένε οι ζαχαροπλάστες, ράλι ανόδου ακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι τιμές σε ζάχαρο. Χάρη, βούτυρο και λάδια. Το εγωπρόβιο βούτυρο έχει πάρει αύξηση, οπότε μεταφέρεται, μετακυλείται και στο κουραμπιέ. Το μέλι πάλι έχει πάρει μια μικρή αύξηση. Το αλεύρι συγκριτικά με την περσινή τιμή του είναι επίσης πιο ακριβά. Η ενέργεια, είμαστε επιφυλακτικοί ότι θα αυξηθεί. Πολλοί πάντως θα είναι και φέτος οι καταναλωτές που θα φτιάξουν μόνοι τους τα χριστουγεννιάτικα γλυκά προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Θα αρκεστούμε σε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Η ακρίβεια έχει εξαγγίσει τα οικονομικά των καταναλωτών. Εκεί που θα αγοράσει ένα κιλό μελομακάρονα θα πάρει μισό κιλό ή ένα κιλό κουραμπιέδες. Αισιόδοξοι δεν είναι ούτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς εκτιμούν ότι παρά τις παρεμβάσεις για την αναχέτηση της ακρίβειας, η ξέφρενη αύξηση των τιμών θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Δεν είναι πολύ εύκολο οι τιμές να ξαναγυρίσουν στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν και φοβάμαι ότι οι ανατιμήσεις αυτές για ένα μικρό χρονικό ακόμα διάστημα θα συνεχιστούν. Ωστόσο, η προσπάθεια για μόνιμη μείωση τιμής θα συνεχιστεί με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κάθε μέρα χαμηλή τιμή», ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τα αρμόδια όργανα να στρέφονται στα σούπερ μάρκετ. Στην ακρίβεια αναφέρθηκε στην πρωινή ζώνη του Action 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, όπως είπε, έχουν γίνει 19.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί 1.500 πρόστιμα ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ας τον ακούσουμε. Έχω σημειώσει περίπου 20.000, 19.557 ελέγχους από την αρχή της χρονιάς από τη Δημαία.
Έχουν καταλογιστεί πάνω από 1.500 πρόστιμα που φτάνουν κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν βεβαιωθεί και έχουν ή έχουν εισπραχθεί περίπου 4.300.000 εξ αυτών. Τα στατιστικά στοιχεία λένε 6.900.000 είναι συνολικά το ποσό το οποίο έχει επιβληθεί ως πρόστιμο και μπορεί σήμερα να είναι και περισσότερο, είναι με τα τελευταία στοιχεία. Έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί τα 1.300 από τα 1.500 πρόστιμα, δηλαδή 4.300.000 ευρώ. Άρα το υπόλοιπο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμυρίων, είναι υπό ένσταση. Μόλις καταλήξει και η διαδικασία της ένστασης, προφανώς θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της βεβαίωσης της οφειλής και κατ' επέκταση της ίσπραξης. Πάντως, 27 αυτό είναι μια διαδικασία που προφανώς είναι προβλεπόμενη κατά τον νόμο και δεν μπορεί να παρακάμφει. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, εξαρθρώθηκαν μετά από έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών. Έγιναν 14 συλλήψεις. Πού δραστηριοποιούνταν τα μέλη αλλά και τι κατασχέθηκε, θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας στην Καλαμάτα, Γιώργος Μαρκόπουλος, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί ζωντανά. Γιώργο. Καλησπέρα, Ιωάννα. Μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είχαμε την σύλληψη 11 ατόμων ηλικίας από 23 έως 62 ετών. Σε βάρος των ανωτέρων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς αναζητούνται ακόμα 5 άτομα. Να πούμε ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης που διενεργήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7,5 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, 120 γραμμάρια κοκαίνης, 350 ναρκωτικά δισκία, 9 κυνηγητικά όπλα και ένα πιστόλι, 22 κινητά τηλέφωνα και 64.000 ευρώ με 1000 λέικ Αλβανίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Πειραιά για τα περαιτέρω. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μεγάλη είναι, κυρίες και κύριοι, ανησυχία σε Τρίκαλα και Λάρισα εξαιτίας περιστατικών του ιού Κοξάκη σε βρέφη και πολύ μικρά παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία. Μέσα σε 2 εβδομάδες εντοπίστηκαν πάνω από 100 κρούσματα, σύμφωνα με την πρόεδρο των παιδιάτρων Λάρισας. Οι γιατροί ζητούν από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να προχωρούν σε καλές απολυμάνσεις των χώρων για να σταματήσει η διασπορά. Ο ιός Κοξάκη είναι πολύ μεταδοτικός, ενώ εμφανίζει εκτός από πυρετό και φυσαλίδες σε στόμα, πέλματα και παλάμες. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων από τον ιό Κοξάκη τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε Λάρισα και Τρίκαλα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε γονείς μικρών παιδιών, με τους γιατρούς να προειδοποιούν για έξαρση του ιού, καθώς τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100. Η συχνότητα είναι αρκετά αυξημένη. Τολμώ να πω ότι έχουν πάνω από 100 περιστατικά, με βάση αυτά που βλέπουμε στα ιατρεία μας. Και οφείλεται στο ότι υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός τον τελευταίο καιρό λόγω της αναλλαγής της θερμοκρασίας. Τα παιδιά είναι πιο συχνά μέσα στα σχολεία. Αργεί καμιά φορά η διάγνωση, οπότε υπάρχει και διασπορά. Κάθε παιδίατρος στη Λάρισα εξετάζει 2 με 3 κρούσματα κάθε μέρα. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός, με τους επιστήμονες να συμβουλεύουν πως αν ένα παιδί νοσεί, πρέπει να παραμείνει στο σπίτι τουλάχιστον 1 εβδομάδα και να απολυμανθούν όλα τα αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει. Έχουμε αναφορές από τα παιδιατρία. Ιατρία τελευταία για αρκετά κρούσματα Κοξάκη, κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με μεγάλη μεταδοτικότητα, κυρίως από την αναπνευστική οδό, φτέρνισμα και βήχα. Προκαλεί ήπιες λοιμώξεις με εξάνθημα στο στόμα, στα πέλματα και στις παλάμες. Η διάγνωση του ιού γίνεται με κλινική εξέταση από τον παιδίατρο, ενώ τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα του απλού κρυολογήματος. Αν το παιδί παρουσιάσει πυρετό, πόνο στο λαιμό, βήχα, φυσαλίδες σε στόμα, πέλματα, παλάμες και κόπωση, θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, πρόκειται για έναν πολύ μεταδοτικό ιό. Είναι αρκετά μεταδοτικό, ειδικά τις πρώτες μέρες εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών. Δεν υπάρχει εμβόλιο και δεν υπάρχει ακριβώς συγκεκριμένη θεραπεία για τον ιό του Κοξάκη. Τι προσέχουμε? Πρώτον, όποιο άτομο ή όποιο παιδί εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να γίνει εντελώς καλά, έτσι ώστε να μην αποτελέσει μέρος της μετάδοσης αυτής της αλυσίδας.
Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, καθώς το επόμενο διάστημα είναι πιθανή μια έξαρση γρίπης ή άλλων λοιμόξεων λόγω της εποχής. Πάμε τώρα στην υπόθεση του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Ένα λάθος της εισαγγελίας κατά την απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής παρακολούθησης φέρεται να οδήγησε στην παρέτηση του Αντώνιο Κώστα. Τις λεπτομέρειες έχει η Κατερίνα Τζιωμάκη. Ένα τραγικό λάθος των εισαγγελικών αρχών, Ιωάννα, οδήγησε τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας στην παρέτηση. Ο Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα υπέβαλε την παρέτησή του όταν το όνομά του βρέθηκε μεταξύ και άλλων ονομάτων που εμπλέκονται σε σκάνδαλο. Ο ίδιος, ωστόσο, υπέβαλε την παρέτησή του, ωστόσο δήλωνε αθώος. Λίγες μέρες μετά έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία της Πορτογαλίας μπέρδεψε το όνομα του Αντώνιου Κώστα, του Πρωθυπουργού της χώρας, με αυτό του Αντώνιο Κώστα Σίλβα, του Υπουργού Οικονομίας της χώρας. Στην απομαγνητοφώνηση των παρακολουθήσεων, ένα λάθος της εισαγγελίας που απέβη μοιραίο, καθώς οδήγησε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 10 Μαρτίου του 2024. Κατέρινα, σε ευχαριστώ πολύ. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της Έφης Αχτσιόγλου για την alt-right, την εναλλακτική ακροδεξιά, που κατηγόρησε τον Κασελάκη ότι χρησιμοποιεί μεθόδους της. Αυτό το ρεύμα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διωγγώθηκε μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως μετά την εκλογή Τραμπ. Πρόκειται για εθνικιστές που πιστεύουν μεταξύ άλλων στην ανωτερότητα των λευκών και των ανδρών. Με τις ρίζες στις παλαιότερες μορφές του εθνικισμού, η alt-right ελοχεύει για τα καλά στο αμερικανικό πολιτικό πεδίο. Οι θειασότες του ακροδεξιού κινήματος ξεπερνούν σε συντηρητισμό τους ρεπουμπλικανούς και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους εθνικιστές, ρατσιστές, υπέρμαχους της λευκής υπεροχής και φυσικά υπέρμαχους της αντρικής ανωτερότητας. The movement supporters say they're defending Western values. Their critics say they're defending white male supremacy. Το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της αμερικανικής αυτής ιδέας. Το 2010, ο ακροδεξιός Ρίτσαρντ Σπένσερ, φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινά διαδικτυακή καμπάνια για να μεταδώσει τις ιδέες του και γίνεται ο αρχηγός της alt-right. The term was coined by Richard Spencer just a few years ago. He credits the election of President Trump with thrusting the movement into the national spotlight. Το 2017, και αφού χαιρετίζει την νίκη Τραμπ με σύμβολα που παραπέμπουν στους Ναζί, ο επινοητής της alt-right δέχεται τη γροθιά ενός οργισμένου διαδηλωτή. Neo-Nazis don't love me. They kind of hate me, actually. They, those people don't like me, to be honest. Are you like the hipster version of the neo-Nazi movement? It's Pepe's become kind of a symbol. Οι κόλποι των ανώνυμων φόρων που επέτρεπαν την ελεύθερη έκφραση χωρίς τους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας έγιναν ο ιντερνετικός παράδεισος των υποστηρικτών της alt-right, οι οποίοι μπορούσαν να εκφράζονται ρατσιστικά με ρητορικές μίσους ενάντια σε όσα μισούν και να αναπτύσσουν ανενόχλητες συνωμοσιολογικές θεωρίες. In terms of policy, the alt-right movement is clear on some issues. It's anti-immigration, anti-globalization and anti-foreign intervention. And that means supporters fall firmly within the Trump camp. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δυναμική του κινήματος. Οι ίδιοι τον υποστήριζαν προεκλογικά, ωστόσο εκείνος δεν αποδέχθηκε ποτέ τη στήριξη. Η συνυποψήφιά του με το χρήσμα των Δημοκρατικών, Χίλαρη Κλίντον, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για τις συνδέσεις του με την ακροδεξιά ομάδα. These are racist ideas, race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women, all key tenets making up the emerging racist ideology known as the alt-right. Αποκορύφωμα του κινήματος, τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021, όταν ο όχλος οργισμένων Αμερικανών εθνικιστών εισέβαλε στο Καπιτόλιο, ντυμένοι με δέρματα ζώων και περικεφαλαίες, κρατώντας αμερικανικές σημαίες με στόχο να ακυρώσουν την νίκη Biden και να επαναφέρουν στην προεδρία της χώρας τον Donald Trump. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης που σκόρπισε το χάος στην Ουάσιγκτον και κλώνησε την Αμερική. Με την πληγή των επιπτώσεων της ανόδου της ακροδεξιάς να παραμένει ανοιχτή. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Βασίλη Πλακογιάννη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
Ταμείο.